μαζί. Έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή για την υπόθεση Μπελέρη. Χρήστος Νικολαίδης μας την μεταφέρει. Είναι κατά το ίμιση ευχάριστη η είδηση. Ακριβώς. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι το εφετείο των τυράννων αποφάσισε να παρατείνει την προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη. Θα παραμείνει δηλαδή προφυλακισμένος μέχρι να γίνει το δικαστήριό του. Αντίθετα, αποφάσισε να απελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο συνεργάτης του, ο κ. Παντελής Κοκαβέσης. Mm-hmm. Ο κ. Παντελής Κοκαβέσης από την ημέρα της προφυλάκησής του βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Τυράννων, καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά επιβαρημένη. Αυτό και μέτρησε στην κρίση του δικαστηρίου και αποδέχθηκε σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο την άρση της προφυλάκησης και την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων. Θα πρέπει κάθε εβδομάδα ο Παντελής Κοκαβέσης να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της Χιμάρας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Μπελέρη, έχουμε αυτή την εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετικά αρνητική, με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος στις τελευταίες μέρες έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει αρρυθμίες και ταχυκαρδίες, για τις οποίες έχει μεταφερθεί στην κλινική των φυλακών και νοσηλεύεται εκεί φορούμενος. Μάλιστα. Να πούμε ότι έγινε όλο αυτό έγινε μετά και τη συνάντηση των υπουργών, των δύο υπουργών. Άρα κάτι δείχνει. Λέω εγώ τώρα που είμαι λίγο πονηρός. Γεια σου, Χρήστο.